σήμερα λέω να πάμε στον προτέτειο της αναφοράς νόμος Κατσέλη, την ίδια την κυρία Κατσέλη, την κυρία Λούκα Κατσέλη, πολιτικός και οικονομολόγος. Επί δικής της θητείας στο Υπουργείο πέρασαν οι ευεργετικές διατάξεις σε μια δύσκολη περίοδο που είχαν τις πρόνοιες, αυτά όμως πια δεν υπάρχουν, το τονίζω αυτό. Καλημέρα κυρία Κατσέλη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Σας παρακαλώ πολύ ως δημιουργός με την ομάδα σας αυτού του πλαισίου, θέλω να σας ρωτήσω για να τελειώνουμε με αυτό. Στην ουσία δεν υφίσταται πια αυτό, είναι έτσι? Είναι έτσι, ο πτωχευτικός νόμος ο οποίος θεσπίστηκε το 2010 και φέρει το όνομά μου, είναι γνωστός, είναι ο νόμος 3869 του 10, γνωστός ως νόμος Κατσέλη. Έχει πάψει να ισχύει από το 2020 και έχει αντικατασταθεί με ένα καινούριο νόμο περί πτωχεύσεων, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι άκρος προβληματικός και όπως είδαμε και στα τελευταία γεγονότα. Και με χαρά να συζητήσουμε ποια είναι η βασική διαφορά, γιατί υπάρχει σύγχυση ως προς αυτό το θέμα. Σας ακούω, παρακαλώ πολύ. Ο νόμος Κατσέλη είχε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Ο πρώτος ήταν ότι προστατευόταν η πρώτη κατοικία. Και όταν λέμε προστασία, δεν εννοούμε ότι χαριζόταν η πρώτη κατοικία, ούτε η πρώτη κατοικία χαριζόταν. Απλώς έπρεπε ο δικαστής να θεσπίσει με βάση την εισοδηματική κατάσταση και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, την πληρωμή για το δάνειο της πρώτης κατοικίας σε διάρκεια 20 ετών με βάση ένα εύλογο τίμημα. Άρα η πρώτη βασική διαφορά ήταν ότι προστατευόταν σαν βασικό κοινωνικό δικαίωμα η πρώτη κατοικία. Στο σημερινό νόμο περί πτωχεύσεων η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται, αλλά εντάσσεται στην πτωχευτική διαδικασία, παραβιάζοντας κατά τη γνώμη μου και το Σύνταγμα που την προστατεύει στο άρθρο 21 παράγραφος 4, που λέει ότι η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους. Άρα το πρώτο θέμα είναι, που είναι ουσιαστικά πολιτικό ζήτημα, δεν είναι νομικό, είναι αν πιστεύουμε ως κοινωνία ότι κάτω από, ιδιαίτερα για ανθρώπους που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, θα πρέπει να προστατεύσουμε την πρώτη τους κατοικία και το δικαίωμα στη στέγη. Αυτό είναι η πρώτη βασική αρχή που καταργήθηκε με το καινούριο πτωχευτικό νόμο. Έχει προβλέψει για τους πολύ ευάλωτες ομάδες ότι η πρώτη κατοικία θα περιέρχεται σε μια ιδιωτική δομή η οποία δεν έχει ακόμα συσταθεί. Ο οφειλέτης θα νοικιάζει το σπίτι του για 12 χρόνια και μετά στα 12 χρόνια, εφόσον έχει πληρώσει όλες τις δόσεις, θα μπορεί να το αγοράσει πίσω. Το οποίο δεν λειτουργεί ακόμη όμως, κυρία Κατσέλη. Ούτε η δομή λειτουργεί, ούτε, και πιστεύω ότι η ρύθμιση αυτή είναι άκρως ανεδαφική για κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Αυτή ήταν η πρώτη βασική αρχή του νόμου 3869 του 10. Η δεύτερη βασική αρχή, που τη θεωρώ εξίσου σημαντική, πέρα από την προστασία της πρώτης κατοικίας, ήταν η ύπαρξη ενός δικαστή. Δηλαδή ότι ανάμεσα στον οφειλέτη και στον πιστωτή μπαίνει ένας ανεξάρτητος διαιτητής, ο οποίος είναι ο δικαστής και ο οποίος κρίνει αυτά που έχουν καταβληθεί και από τον πιστωτή και από τον οφειλέτη, αν είναι αλήθεια, ποιες είναι οι δυνατότητες, οι πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη, και ο οφειλέτης δεν είναι, αν θέλετε, ανίσχυρος μπροστά σε μια πανίσχυρη τράπεζα η οποία έχει, αν θέλετε, όλη τη δύναμη και την ισχύ να επιβάλλει την άποψή της. Και αυτό έχει καταργηθεί με τον πτωχευτικό, ουσιαστικά με το καινούριο πτωχευτικό νόμο. Εφόσον εισάγονται ασφιχτικά χρονικά περιθώρια κλήτεσης του οφειλέτη, που είναι του υποψήφιου, ο οποίος είναι και σε μόνιμη αδυναμία, μόλις 15 ημερολογιακών ημερών πριν τη δικάσιμο στο πολυμελές πρωτοδικείο για να ασκήσει τα δικαιώματά του, δεν προβλέπεται ακροαματική διαδικασία και δεν υπάρχει ανεξάρτητος δικαστής. Και αυτή είναι μια δεύτερη αρχή που θα πρέπει να μας προβληματίσει σε ένα νέο πτωχευτικό νόμο, το οποίο πρέπει να ισχύσει από εδώ και πέρα, ότι είναι πολύ σημαντικό ο οφειλέτης να έχει έναν
κάποιον ο οποίος να τον αντιπροσωπεύει, κάποιον ο οποίος, αν θέλετε, να έχει μια αντικειμενικότητα στην κρίση του. Και αυτό είναι ζητούμενο σε ένα νέο πτωχευτικό νόμο. Κυρία Κατσέλη, επειδή εκτός από μια εξαιρετική οικονομολόγος, είστε και πολιτικός, το ζήτημα το καταλαβαίνετε καλύτερα από μένα, εξού και οι πρόνοιες αυτού που εσείς νομοθετήσατε, είναι βαθύτατα κοινωνικοπολιτικό σε μια χώρα που έχει και ένα συγκεκριμένο μοντέλο με το οποίο πορεύτηκε για δεκαετίες το σπίτι για τον Έλληνα, που δεν είναι μόνο το σπίτι, είναι και επιχειρήσεις. Εδώ όμως, επειδή λέτε ότι ούτε η πρόνοια του ανεξάρτητου δικαστή, μα κυρία Κατσέλη, το τελευταίο διάστημα, ομόφωνα το πέμπτο τμήμα του Αρείου Πάγου πήρε μία απόφαση ότι δεν μπορεί οι servicers των funds στην Ελλάδα με βάση αυτά τα οποία συστάθηκαν να βγάζουν σε πληστηριασμό και στο σφυρί τα σπίτια. Ας έρθει το fund, αυτό είπαν. Και αντί αυτού να εφαρμοστεί, πάμε σε ολομέλεια του Αρείου Πάγου και μάλιστα ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος είπε ότι θα έχουμε και καλά νέα απευθυνόμενος προς τα fund, θα έχουμε καλά νέα. Δηλαδή να έρθει τούμπα η απόφαση. Καταλαβαίνετε εδώ. Κύριε Σαχίνη, αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που τίθεται και αυτό είναι βασικά πολιτικό. Υπάρχει, για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, υπάρχουν δύο νόμοι. Ο νόμος του 2003 και ο νόμος του 2015. Ο νόμος του 2015, ο 4354, λέει ότι πριν πουληθεί ένα δάνειο σε fund, σε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, η τράπεζα πρέπει να καλέσει τον δανειολήπτη να ρυθμίσει την οφειλή του. Άρα, αυτό τι λέει, ότι το ζητούμενο είναι πριν έναν πληστηριασμό ακινήτου, το οποίο είναι το έσχατο μέσο, να υπάρχει διαβούλευση και μια διαφανής διαδικασία προσπάθειας ρύθμισης του δανείου από την τράπεζα μετά από προηγούμενη κλίση. Αυτό λέει λοιπόν ο νόμος του 2015, ο οποίος ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένας πρώτερος νόμος του 2003, ο οποίος δεν προέβλεπε προηγούμενη κλίση, αλλά έλεγε ότι οι services δεν μπορούν, δηλαδή οι εταιρείες που έχουν αυτά τα δάνεια, δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε πράξεις εκτέλεσης. Επομένως δεν νομιμοποιούνται να διεξάγουν πληστηριασμούς. Οι τράπεζες, προκειμένου να μην καλέσουν τον δανειολήπτη να ρυθμίσει την οφειλή του, προτίμησαν να προχωρήσουν σε πωλήσεις σε fund και τα fund σε πληστηριασμούς με βάση το νόμο του 2003 που δεν προέβλεπε προηγούμενη κλίση. Αυτό πήγε στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος με την απόφαση 822 του 2022 είπε ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπορούν να εκτελέσουν πληστηριασμούς εφόσον αυτός ο πληστηριασμός έγινε στη βάση του 2003. Να έρθει ο Φαντ, ο κύριος. Άρα πιάστηκαν, αν θέλετε, σε μια παγίδα προσπαθώντας να μην προχωρήσουν στην κλήτευση του οφειλέτη. Και αυτό μου φέρνει σε ένα θέμα, ότι επειδή παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά συστηματικά, το ζήτημα δεν είναι εάν έχουμε στο νομικό μας οπλοστάσιο πληστηριασμούς ή όχι. Ο πληστηριασμός ακινήτων θα υπάρχει πάντοτε και υπάρχει σε όλες τις νομοθεσίες. Το ζήτημα είναι με ποιες διαδικασίες φτάνει κανένας στον πληστηριασμό και πώς εκπροσωπείται ο οφειλέτης ισότιμα με τον πιστωτή. Είναι θέμα δικαιώματος. Επομένως, πριν από τον πληστηριασμό, και εκεί λέω και προσωπικά ότι πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένας κώδικας δεοντολογίας για τις εταιρείες διαχείρισης των απαιτήσεων από την Τράπεζα Ελλάδος. Πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρός ο κώδικας δεοντολογίας και για τις τράπεζες και για τις εταιρείες διαχείρισης. Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να ασκήσει πολύ πιο αποτελεσματικά τον εποπτικό της ρόλο. Συγγνώμη, εσείς αντιλαμβάνεστε ότι ασκεί εποπτικό ρόλο όταν έχει παρενετικά πει ποια θα είναι η απόφαση της Ολομέλειας, η οποία Ολομέλεια συνεδριάζει μέσα Ιανουαρίου? Φυσικά όχι. Άρα εδώ μα κοιτάξτε, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη ευθύνη της Τράπεζας Ελλάδος να εθισπίσει διαφανείς διαδικασίες πριν τον πληστηριασμό. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι διαφανείς διαδικασίες πρέπει να παρελαμβάνουν ακόμα και προσφυγή σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση με βάση το σημερινό πτωχευτικό νόμο που
δεν έχουμε, όπως είπαμε, την παρουσία ενός ανεξάρτητου δικαστή, και την εκπροσώπηση του οφειλέτη, ιδιαίτερα οφειλετών οι οποίοι έχουν, μπορεί να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, μπορεί να έχουν να βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, και επομένως κάποιος πρέπει να τους εκπροσωπήσει. Δεν έχουν τα χρήματα να πάνε σε έναν καλό δικηγόρο. Και εκεί πέρα, στο 2010, επί κυβερνήσεως Πασόκ, υπήρχε μια, και πολιτική στο Υπουργείο που είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία με τις ενώσεις καταναλωτών, την ΕΚΠΗΖΟ και άλλες, στους οποίους τους στηρίζαμε για να μπορούν να εκπροσωπήσουν ισότιμα οφειλέτες. Σκεφτείτε έναν ανήμπορο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να έχει πάρα πολλά προβλήματα, να έχει βρεθεί σε μόνιμη αδυναμία, να έχει πτωχεύσει ως ιδιώτης και δεν μπορεί να πληρώσει έναν δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει. Πάντως, κυρία Κατσέλη, εγώ για να είμαι δίκαιος οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί λέτε με το σημερινό πτωχευτικό. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι μετά από τις δικές σας πρόνοιες και ρυθμίσεις που είχαν γίνει, φτάσαμε το Σεπτέμβριο του 2018, την προηγούμενη κυβέρνηση, και έχουμε εκείνο τον πολυνόμο που είχε αυτόματη άρση της παρεχόμενης προστασίας σε περίπτωση καθυστερήσεων στις αποπληρωμές των δόσεων, τρεις μηνιαίες δόσεις, είτε είναι διαδοχικές είτε όχι. Απόρριψη της αίτησης πριν από τη δικαστική προσφυγή σε περιπτώσεις όπως μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Αυτόματη έξοδο από τις διαδικασίες δικαστικής προστασίας σε περίπτωση οφειλετών που αιτούνται και επιτυχαίνουν την αναβολή δικαστικών αποφάσεων. Πώληση με συνοπτικές διαδικασίες των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες στα διάφορα funds. Κατάργηση υποχρέωση των τραπεζών να ενημερώνουν τους δανειολήπτες 12 μήνες πριν τη μεταβίβαση του δανείου. Υποχρεωτική άρση του τραπεζικού απορρίτου όχι μόνο για όσους αιτηθούν δικαστική προστασία, αλλά και για όσους ήδη έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση. Και μάλιστα προσθέσανε μετά από την 1η-1η-18 τη δυνατότητα πώλησης για το σύνολο τραπεζικών δανείων για την πρώτη κατοικία. Την από 21 Δευτέρου δυνατότητα οι πληστηριασμοί να διεργούνται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Την αναβάθμιση της θέσης των τραπεζών για όλα τα νέα δάνεια. Και να μην πω και για το ιδιώνυμο αδίκημα. Άρα και η προηγούμενη κυβέρνηση στην ουσία χτυπούσε τις δικές σας ρυθμίσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο το 18 όσο και με το νόμο 4605 του 19 επί προηγούμενης κυβέρνησης μπήκανε πολλά πρόσθετα κριτήρια υλοποίησης του νόμου, όπως όλα αυτά που τα οποία διαβάσατε. Αυτό ήταν πίεση της Τρόικας και των τραπεζών, που ξεκίνησε, αν θέλετε, άνοιξε η κερκόπορτα, έτσι όπως τη λέω, ήδη το 18. Αλλά δεν κατάργησε ούτε ο νόμος του 18, ούτε ο νόμος του 19 την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό που έκανε, άλλαξε τη διαδικασία σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης τόσο του προβλήματος των καθυστερήσεων που υπήρχε, όσο και των αυτών που έλεγε η Τρόικα και πίεζε η Τρόικα, ότι υπάρχουν πολλοί μπαταχτσίδες οι οποίοι κάνουν χρήση του νόμου, όπου πάντοτε υπάρχουν σε μια υλοποίηση του νόμου. Μπήκανε επομένως εισοδηματικά κριτήρια, μπήκανε πολύ πιο συχτά, μπήκανε διαδικασίες πολύ πιο, αν θέλετε, δύσκολες, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί κτλ. Άρα αυτό είναι αλήθεια, αλλά ο βασικός πυρήνας του νόμου, που ήταν η προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν είχε καταργηθεί. Λέει αυτό εδώ, καταργήθηκε το 20 μετά. Μάλιστα. Λέει εδώ η φίλη μας η Πολίνα. Καλημέρα κυρία Κατσέλη. Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, αν έχω ενταχθεί στο νόμο 4605 του 19, δεν ισχύει η προστασία της κυρίας κατοικίας? Ισχύει η προστασία, εφόσον έχει ενταχθεί, ισχύει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μάλιστα. Ο φίλος ο Νίκος, κυρία Κατσέλη, θεωρείτε ότι ο νέος πτωχευτικός είναι νόμος που προστατεύει τον πολίτη, είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε κατά παραγγελία για να χρησιμοποιηθεί για την αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας από φαντς και τράπεζες? Θα σας έλεγα ότι είναι ένας τραπεζοκεντρικός νόμος, ένα πτωχευτικό δίκαιο που ουσιαστικά εξυπηρετεί κυρίως τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης σε βάρος των οφειλετών και θα έλεγα και των συνεπών φορολογούμενων. Διότι αυτό που... Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ο νόμος 3869 του 10, κατά τη γνώμη μου, δεν έβλεπτε, αλλά ωφελούσε και τις ίδιες τις τράπεζες. Διότι από εκεί που είχαν εσωρευθεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
και τα οποία οι τράπεζες δεν μπορούσαν, δεν λαμβάνανε τίποτα. Με την προσφυγή στα δικαστήρια, οι τράπεζες, ο Φιλέτης υποχρεούταν να ρευστοποιήσει όλα τα άλλα του περιουσιακά στοιχεία και να πληρώσει τις τράπεζες, εκτός από την πρώτη του κατοικία. Και την πρώτη του κατοικία, όπως είπα, δεν τη χάριζε κανένας, αλλά έπρεπε με βάση το εισόδημά του και τα περιουσιακά του στοιχεία να πληρώνει ό,τι μπορεί για 20 χρόνια. Ό,τι έβγαζε το δικαστήριο. Άρα οι τράπεζες από ανθρώπους που βρισκόντουσαν σε μόνιμη αδυναμία και δεν θα λαμβάνανε τίποτα, μα τίποτα, κέρδιζε, έπαιρνε κάτι. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, το σκεφτόσαστε αν τότε το 2010 ή το 2011 βγαίνανε σε πληστηριασμό όλα αυτά τα κίνητα που είχαν σωρευτεί. Όλη η αξία, αν θέλετε, του ενεργητικού της τράπεζας θα είχε μειωθεί πάρα Έχετε πολύ. Έχετε δίκιο και σε αυτή την παράμετρο. Κοιτάξτε, εδώ χθες μας είπαν με στοιχεία εκπρόσωποι ενώσεων ότι πάμε μέσα στην επόμενη διετία, τριετία σε αλλαγή, αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και χωρίς καμία πρόνοια, 1 εκατομμύριο και βάλε ιδιοκτησιών να αλλάξουν χέρια. Και το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι, όπως μας είπαν χθες, και θέλω εδώ την άποψή σας, τα φαντ και οι διαχειριστές τους δεν ενδιαφέρονται καν να έρθουν σε συμφωνία. Αν κάποιος δύναται με κάποιο τρόπο να δίνει κάτι, δεν τους ενδιαφέρει πια αυτό. Τους ενδιαφέρει να βγει στο σφυρί. Μα κοιτάξτε, οι εταιρείες διαχείρισης, γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται οπωσδήποτε μια παρέμβαση της Τράπεζας Ελλάδος, του επόπτη. Διότι μια εταιρεία διαχείρισης, ουσιαστικά ποιο είναι ο σκοπός της, είναι η απόκτηση κέρδους από την αγοροπολισία, από τη ρύθμιση αυτών των δανείων τα οποία έχει αγοράσει φτηνά, και κυρίως την απόκτηση, αν θέλετε, του ακινήτου, που αυτή τη στιγμή οι τιμές των ακινήτων αυξάνουν. Άρα από τη δική τους την επιχειρησιακή στρατηγική έχουν κάτι εξεόφελος, γι' αυτό άλλωστε βγήκε και η απόφαση του Αριουπάγου που λέγαμε πριν, να μην έρθουν, να έρθουν σε ελάχιστη συνεννόηση με τον οφειλέτη, να πάνε σε πληστηριασμό, να πάρουν το ακίνητο και να το εκμεταλλευτούν στην αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις ίδιες. Άρα το ζήτημα είναι ότι ποιες διαδικασίες βάζουμε ως πολιτεία, ως επόπτης, ως Τράπεζα Ελλάδος, προκειμένου να το συμφέρον και του οφειλέτη, ιδιαίτερα όταν αφορά την πρώτη κατοικία, να μπορεί να προστατεύεται. Αλλιώς θα πάμε σε ένα καθεστώς ζούγκλας. Βλέπετε να φτάνουμε σε κοινωνική έκρηξη. Μα κοιτάξτε, εάν υπάρχουν με δεδομένο και το πρόβλημα το οικονομικό που έχουμε, και της ακρίβειας και της αύξησης των τιμών, του πληθωρισμού κτλ., υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες πλέον θα έχουμε, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Άρα εάν δεν το προσέξουμε, θα έχουμε μια νέα έκρηξη μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία θα οδηγήσουν σε πρόσθετους πληστηριασμούς εάν δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να βάζει κανόνες, και να μην ξεχνάμε ότι και ο εξοδικαστικός μηχανισμός που έχει θεσπιστεί, όχι το πτωχευτικό δίκαιο, είναι εξίσου αν όχι περισσότερο προβληματικό. Ναυάγιο είναι, μην τρέπεστε. Είναι άκρος προβληματικός. Μάλιστα βγήκε, μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών και οι γραμματές του ιδιωτικού χρέους, ειδικοί γραμματέας, να πει ότι κοιτάξτε, η υλοποίηση, ο ρυθμός υλοποίησης είναι πάρα πολύ βραδύς. Δεν απαντούν οι τράπεζες, και αυτός ο εξοδικαστικός έχει το καλό, το οποίο θεωρώ πολύ καλό, ότι μπορεί κάποιος να ρυθμίσει δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία και δάνεια σε τράπεζες συνολικά. Αυτή είναι μια σημαντική διάταξη την οποία θα πρέπει σε μια αναμόρφωση και του πτωχευτικού και του εξοδικαστικού μηχανισμού να την κρατήσουμε. Αλλά οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί είναι άκρως προβληματικές, με αποτέλεσμα μόνο ελάχιστες περιπτώσεις οφειλετών να έχουν ρυθμιστεί. Έχω βροχή εδώ μηνυμάτων με την καλημέρα τους. Λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης: το θέμα δεν είναι οι νόμοι, όσο η φιλοσοφία των φαντς για να εκποιηθεί η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων. Άλλωστε, κυρία Κατσέλη, εσείς ξέρετε ότι είναι ένα από τα ζητήματα που το θέλαν από το πρώτο μνημόνιο. Μιλάγανε για το μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, ναι, αλλά αυτό δεν ακυρώνει όλα αυτά που είπαμε πριν. Οι εταιρείες διαχείρισης θέλουν, όπως είπα,
να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, που είναι ουσιαστικά η μεγιστοποίηση του κέρδους από την αγοραπολισία αυτών των δανείων. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Ο Νικόλας, μπορεί να έχετε δίκιο, λέει η κυρία Κατσέλη, για το σημερινό πτωχευτικό, αλλά το κατάλληλο υπόστρωμα φτιάχτηκε και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι? Νομίζω το απαντήσαμε, ότι άνοιξε η κερκόπορτα με την, κάτω από το μνημονιακό καθεστώς που είχαμε, με την, αν θέλετε, με τα εισοδηματικά, τα πολύ αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια που μπήκανε, αυτό νομίζω ήταν το πρόβλημα, και διαδικασίες, πολύ πιο αυστηρές διαδικασίες. Αλλά όπως είπα, δεν είχε ακυρωθεί το θέμα της πρώτης κατοικίας, της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ο φίλος ο Γρηγόρης, κυρία Κατσέλη, επειδή. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τόσο η Τρόικα, όσο και οι τράπεζες, είχαν πολύ μεγάλη ισχύ όσο είμαστε στην αυστηρή επιτήρηση, και μετά που βγήκαμε από την αυστηρή επιτήρηση θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο τολμηροί να επαναφέρουμε διατάξεις, και τώρα πρέπει να τις επαναφέρουμε μετά την εμπειρία και από τον πτωχευτικό, ο οποίος δεν δουλεύει, και από τον εξοδικαστικό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι μέλημα όλου του πολιτικού συστήματος. Όλου του πολιτικού φάσματος, γιατί το θέμα δεν είναι κομματικό. Κοιτάξτε, δεν κάνω λαϊκισμό, αν σας πω. Γιατί λαϊκιστή μπορεί να με πει, άμα θες. Αλλά δεν κάνω λαϊκισμό, αν σας πω ότι και οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με χρήματα των Ελλήνων και σε δύσκολη περίοδο. Μα είναι απολύτως έτσι. Κοιτάξτε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει πολύ ισχύ, έχει μεγάλη ισχύ παντού. Το ερώτημα είναι βαθύτατα πολιτικό, γιατί κάθε μέτρο οικονομικής πολιτικής ή και κοινωνικής πολιτικής κάποιος ωφελεί και κάποιος βλάπτει. Ποιον θέλεις, αν θέλεις σε μια δημοκρατία, αν θέλουμε να έχουμε μια συμμετοχική δημοκρατία και όπου όλοι τα δικαιώματα όλων ισότιμα εκπροσωπούνται, τι ρυθμίσεις κάνεις έτσι ώστε πραγματικά ο απλός πολίτης, ο ευάλωτος πολίτης να μπορεί να εκπροσωπηθεί. Ναι. Και αυτό, και κοιτάξτε, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στην πολιτική με κεφαλαίο πι, αυτές είναι πολιτικές επιλογές. Σαφές. Θα πρέπει ο κάθε πολίτης να επιλέξει. Πιστεύει ότι το δικαίωμα στη στέγη είναι κοινωνικό δικαίωμα. Και εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, ότι αν δεν προστατεύσουμε αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα, το οικονομικό κόστος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί σκεφτείτε τώρα, το να κάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανήμπορος να πληρώσει τα χρέη του. Γιατί μπορεί για λόγους υγείας, για λόγους ασθένειας, οικονομικής καταστροφής ή οτιδήποτε. Τον κάνεις και άστεγο. Τι κερδίζεις? Δηλαδή, πραγματικά σαν κοινωνία, το δημόσιο σφαίρον ποιο είναι? Θα πρέπει αυτός να πάει σε δομές, θα πρέπει να, ή να είναι στο δρόμο, και τελικά το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο σαν κοινωνία, σαν στον Έλληνα φορολογούμενο, από το να προστατεύσεις το δικαίωμα στη στέγη. Δεν θα σας κουράσω άλλο, είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε στο τέλος. Ας το βάλουν στο κόστος όφελος όσοι τα βλέπουν έτσι. Θα πάω σε δύο ερωτήματα, δύο σύντομες απαντήσεις. Είναι του φίλου του Δημήτρη, και από ό,τι βλέπω από ορεινή περιοχή. Φαντάζεστε, καλημέρα λέει στην κυρία Κατσέλη. Φαντάζεστε, κυρία Κατσέλη, μια οικογένεια με δύο ή τρία μικρά παιδιά και σε μια ορεινή περιοχή που οι ανάγκες θέρμανσης προέχουν από το να πλήρωνε κάποιος μια ρύθμιση για το σπίτι του, τι θα γινόταν αν τους πετούσαν έξω, τι θα έμενε σε ένα γονιό να πράξει? Είναι το κοινωνικό που λέγατε. Ακριβώς. Θα έχουμε, αν δεν τα ρυθμίσουν, θα έχουμε κοινωνική έκρηξη, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Και ο φίλος ο Γρηγόρης, με αυτό κλείνουμε. Χθες η ισπανική κυβέρνηση Σάντσεθ ανακοίνωσε κάποια μέτρα, ιδίως για την πλειοψηφία των μη δυνάμενων συμπολιτών του, στα στεγαστικά και στην κατοικία. Πιστεύετε ότι κάτι ανάλογο θα έπρεπε να γίνει και εδώ? Απολύτως, και χαίρομαι που τουλάχιστον η αντιπολίτευση σύσσωμη, ουσιαστικά με αφορμή το τελευταίο επεισόδιο με τη δημοσιογράφο και την έξωση από το σπίτι της, έθεσε ξανά το θέμα της επαναφοράς της πρώτης κατοικίας στο νομικό μας οπλοστάσιο μέσα από ένα καινούριο πτωχευτικό. Αλλά είναι πολιτική επιλογή, και θέλω πραγματικά αυτό να το τονίσω, διότι βλέπω πάρα πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι μου λένε ότι εντάξει, όλοι οι ίδιοι είναι, όλα τα ίδια κάνουν. Μα δεν είναι έτσι. Θέλω να κλείσουμε με το Φώτη. Σας άκουσε και χθες, λέει. Σας άκουσα χθες, λέει, και θέλω να θέσω ένα ερώτημα.
η τράπεζα Φώτης πουλάει στο Φαντ Γιώργο ένα δάνειο στο 10%. Το Φαντ Γιώργος με τον νόμο που τον εξυπηρετεί βγάζει σε πληστηριασμό το σπίτι του οφειλέτη. Το σπίτι το αγοράζει η εταιρεία κινήτων Γιώργος 1, που είναι μονοπρόσωπη ΑΕ, και ποιος είναι ο μόνος μέτοχος, ό,τι έκπληξη, η τράπεζα Φώτης. Αυτό δεν είναι απάτη, λέει η κυρία Κατσέλη. Κοιτάξτε, απάτη, ουσιαστικά τι δείχνει, δείχνει την τρύπα του συστήματος. Ότι αντί η τράπεζα και το φαντ ωφελείται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εφόσον η τράπεζα και το φαντ είναι ιδιωτική επιχείρηση με στόχο το μεγιστοποίηση του κέρδους, κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν είναι απάτη εφόσον δεν παραβαίνει ένα νόμο, απλώς είναι τέτοιες διαδικασίες που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον. Και ένα τελευταίο χρηστικό με βάση το δικό σας νόμο. Μου το στέλνει εδώ ο Αντρέας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, λέει η κυρία Κατσέλη, έχει πουλήσει στα φαντς και τα δάνεια που εξυπηρετούνται και έχουν ενταχθεί με απόφαση δικαστηρίου στο νόμο Κατσέλη. Αν συμβαίνει αυτό, είναι σωστό? Αυτό, κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα άλλο βασικό πρόβλημα στο καινούριο πτωχευτικό, ότι ακόμα και ακίνητα τα οποία έχουν ενταχθεί στο νόμο 3869, υπάγονται στην πτωχευτική διαδικασία. Και άρα το πτωχευτικό αυτό δίκαιο που υπάρχει τώρα καταργεί και την ασφάλεια δικαίου. Πολύ ωραία. Κυρία Κατσέλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι είναι εξόχως πολιτικό και κοινωνικό θέμα και έτσι πρέπει να το δει το πολιτικό σύστημα και τις άμεσες παρεμβάσεις που χρειάζονται. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε.